Κοιτάξτε εδώ, έχουμε μια φωτογραφία από το δρόμο Αγίας Βαρβάρας Μύρες, το νεοσύστατο οδικό δίκτυο. Πολλοί θα περνάνε καθημερινά από εκεί. Όλοι μας λίγο πολύ το γνωρίζουμε το σημείο. Έχουμε λοιπόν ένα αγρότη εδώ πέρα, ο οποίος έχει φορτώσει στην καρότσα του το αγροτικού οχήματός του, βεβαίως όλα τα σύνεργα για την ελαιοκομική περίοδο. Βλέπουμε δίκτυα, βλέπουμε τα απαραίτητα μηχανήματα. Αλλά βλέπουμε, αν πλησιάσουμε βεβαίως και πιο κοντά, ένα τετράποδο φίλο μας, ένα σκυλί εδώ ψηλά στην οροφή του αγροτικού οχήματος. Σε πρώτη ανάγνωση η φωτογραφία βεβαίως μπορεί να προξενήσει γέλιο, ωστόσο είναι πολύ επικίνδυνο, κυρίως βεβαίως για το τετράποδο φίλο μας. Με ένα απότομο φρενάρισμα όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε τι θα μπορούσε να συμβεί και μάλιστα η πληροφορία από το χρήστη, ο οποίος μας έστειλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, τον τηλεθεατή, να το πω καλύτερα, είναι ότι το συγκεκριμένο όχημα πήγαινε τουλάχιστον με 80-90 χιλιόμετρα στον δρόμο. Άρα, κανείς αντιλαμβάνεται ποια θα μπορούσε να είναι η πορεία τη ζωή του δύσμερου αυτού του τετράποδου, το οποίο δεν φταίει σε τίποτα. Κακά τα ψέματα. Απαράδεκτη εικόνα. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Πάμε να δούμε από πού μας έρχεται. Λοιπόν, Λεωφόρος Παπαναστασίου. Κεντρική αρτηρία. Ένας δρόμος με καθημερινό κυκλοφοριακό. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι κάποιοι δεν βάζουν μυαλό. Για μία ακόμα φορά βλέπουμε ένα αγροτικό όχημα να έχει σταθμεύσει πάνω στο πεζοδρόμιο, να έχει καβαλικέψει που λέμε το πεζοδρόμιο, μην σκεπτόμενος βεβαίως ο οδηγός, ούτε αν από το σημείο περάσουν άτομα με αναπηρία, αν είναι εύκολα δηλαδή προσπελάσιμο το σημείο, αλλά ούτε βεβαίως να μπορέσουν να γίνουν και οι απαιτούμενες εργασίες από το κατάστημα το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το όχημα. Εντάξει, τα παρατηρούμε καθημερινά, ανεπίτρεπτη εικόνα. Πάμε και στην επόμενη φωτογραφία και σας το λέω, αυτά σας έχουμε πει να μας τα στέλνετε. Μήπως, αλλάξει κάποια στιγμή η καθημερινή αυτή κακή συνήθεια που έχουν πολλοί συμπολίτες μας και οδηγοί. Ορίστε, κλασικό παράδειγμα, ένα ακόμα. Εδώ στο Ηράκλειο, κάπου στο Ηράκλειο, βλέπουμε ένα όχημα, το άσπρο όχημα εδώ, να έχει παρκάρει, όχι απλά κλείνοντας μία θέση στάθμευσης αναπηρική, αλλά δύο παρακαλώ, δεν τον έφτανε η μία. Δύο λοιπόν, έχει σταθμεύσει κάθετα ο οδηγός στις δύο αναπηρικές θέσεις, μην μπορώντας βεβαίως δύο οχήματα να σταθμεύσουν στο συγκεκριμένο σημείο και άτομα βεβαίως που πρέπει να τους δίνουμε το δικαίωμα, το απλό, το απαραίτητο, να μπορέσουν να σταθμεύσουν και με ευκολία να κατέβουν βεβαίως να κάνουν τις δουλειές τους. Αλλά βεβαίως, ναι, πολύ καλά με ενημερώνει και η Δανάη Σκευάκη και το μπροστά όχημα και αυτό βεβαίως σε αναπηρικές θέσεις. Εντάξει, τι να πω, μια κακή συνήθεια δεν αλλάζει. Και πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Λεωφόρος Μήνος. Βλέπετε εδώ ένα ακόμα αγροτικό. Έχει μπερδέψει το χωράφι με τους δρόμους και τα πεζοδρόμια. Παντού, αφού μπορεί το αγροτικό να ανέβει το κράσπεδο, μπορεί και να σταθμεύσει. Αυτή είναι η λογική ορισμένων. Αυτό είναι λοιπόν το καρέ, το στιγμιότυπο το οποίο απαθανατίστηκε και βεβαίως παρατηρούμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη μας.